Γεια σας, καλή νότσε! Τι κάνετε, πώς το περνάτε? Πώς? Τι, γιατί δεν ξέρετε, παιδιά, γιατί. Ποιος είναι, λοιπόν. Εσύ, ήσουν έτοιμος. Πώς, όχι, έκανα... Α, χαρά έτοιμος. Α, ναι. Εντάξει. Εντάξει, οκ. Για συμμετοχή. Τι κάνετε? Άρα, κοιτάγε. Καλά είμαστε. Διαβάζουμε. Έχουμε και μόνο αρχίσει να χωνόμαστε. Εγώ τουλάχιστον. Ναι, πολύ άνθρωπο. Το backstage όχι. Ποτέ. Καφεδούμπες. Εντάξει. Όχι, υπάρχει και άλλο backstage. Έχουμε χαμούλη πάλι σήμερα, δεν είμαστε μόνοι μας όπως την άλλη φορά. Έτσι. Πάμε. Ωραία. Τελετάμι και τελειά εγώ πρέπει. Όπως πάντα έχουμε θέματα. Ναι. Έχουμε πολλά. Θα ξεκινήσω εγώ, επειδή δεν ξεκινάτε. Λοιπόν, Windows 9. Έχετε ασχοληθεί καθόλου με τα Windows 8? Προφανώς. Ποιος από τους δυο μας είχε πρώτος μήνες 8? Εσύ. Πώς ξέρει κατά εσύ το laptop σου? Άλλο αυτό! Α, γιατί ταυτόχρονα πάνε laptop και Windows 8 σε σένα. Οκ. Λοιπόν, έχουν κάνει τα Windows 8.1, θα βγάλουν update 1 για το Windows 8.1 και θα βγάλουν το update 2, όπως παλιά είχαν τα service packs, αλλά έρχονται και τα Windows 9 τον Απρίλιο του 2015. Θα φέρουν καινοτομίες και θα διορθώσουν πράγματα για τα οποία έχουν κατηγορηθεί τα Windows 8. Το κύριο στο start menu, την δομή των εφαρμογών και όλα αυτά και την γενικότερη διαδραστικότητα με τα υπόλοιπα μέσα. Και άλλα τα περισσότερα πράγματα θα τα μάθουμε τον Απρίλιο του 2014 και τον Απρίλιο του 2015. Και κάπου θα αρχίσουμε να μάθουμε πράγματα και θα σας ενημερώνουμε εμείς. Αυτά. Για μένα. Μάλιστα. Εγώ. Εσύ. Εγώ. Όχι, εντάξει, εσύ όπως είπες δεν έχω πρόβλημα και από μένα. Δηλαδή θέλει να δει το θέμα να τελειώνει. Όχι, έχει πέσει ο διαγωνισμό. Εντάξει, λοιπόν. Εγώ έχω να πω ότι γίνεται ένα διαγωνισμό παύλα έκθεση γκράφιτι στη Στέγη Γραμματών και Τεχνών. Αυτή την περίοδο που περιμένουν τις αιτήσεις για να συμμετέχουν οι γκράφιτι. Πώς κάνω έτσι, σε χαρτί γκράφιτι? Τύπου σε μικρογραφία του γκράφιτι με τα 4, αυτό είναι το δικό μου. Όχι. Θα έχουν σε τοίχο 3 μέτρα επί κάτι. Κρασερική έκθεση. Τι ωραία, εκφράζεται το παιδί. Ναι. Επίσης θα χρειαστούν πορτοφόλιο με παλιές σας δουλειές και τέτοια και... Πορτοφόλιο, οκ, εντάξει. Γιατί υπάρχει και παρατηρώ αυτό. Το πες πορτοφόλιο, είναι ένα πορτοφόλιο. Ωραία, αυτό ρε παιδιά, εντάξει. Boring people. Ο νικητής θα κάνεις ένα... Πορτοφόλιο. Έκανε συζήτηση. Ναι, ο νικητής θα κάνει. Ωραία, θα κάνει σε κάποιο δημόσιο χώρο στην Αθήνα ένα γκράφιτι. Έχουν καταθέσει την ιδέα του σε έκθεση και γενικότερα πόσο είναι υλοποίηση και όλα αυτά. Αυτό. Και θα εκδοθούν κιόλα σε μια. Σε ένα κατσάνι 2 ώρε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στην πόλη που είναι όμορφα ζωγραφισμένα. Με ωραία γκράφιτι και φωτογραφίε. Ζωγραφιέ και είναι πάρα πολύ όμορφο. Όμορφο είναι του τοίχου. Εγώ σειρά μου, λοιπόν, έχω πολύ ευχάριστα νέα. Ανακοινώθηκε το θέμα του TEDx Web 2014. Έγινε ένα πολύ ωραίο event στη σχολή. Έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο event στη σχολή, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Σχολή μας, ναι. Εγώ έλα φωτογραφίες. Λοιπόν, όπου τι έγινε συγκεκριμένα, υπήρχε ένα κόκκινο χαλείο, όπως αυτά των TEDx Events, στο κέντρο του προαυλίου της ΣΟΕ. Εσωτερικό νησί με θυμόν. Πάνω του είχε τοποθετηθεί ένα μεγάλο κόκκινο κουτί, σαν με κορδέλα, τύπου σαν δώρο. Ένα 1,5 μέτρο, φανταστείτε. Όπου είχε πάνω. Έλεγε στον κόσμο open the box. Ξέρω εγώ. Ναι. Οπότε πηγαίνανε, ανοίγανε το κουτί. Και έγινε μια κομμενάρα τύπου happy birthday. Δεν είχε πει όχι η Σοφία, οπότε δεν μπορούσε. Και είχαμε απλά μέσα ένα κουτάκι άλλο που είχε μέσα το χ. Δεν προλάβαινε, μου αρέσει το διάβασμα. Είχε μέσα ένα δύσκολο τραγούδι. Είχε μέσα ένα χ τύπου X από το TEDx και έκανε και μπαλόνια. Κάθε φορά μπαλόνια. Τι που τώρα. Λέτε και εμεί τα τέτοια. Έχουμε πολύ μπάλα. Τι που τώρα επειδή ξέρω, επειδή του ήρθε και τα ίδια τα λογάκια. Κόκκινο μπαλόνι φάνηκε. Α, καλά. Ωραία. Όταν έρθει αυτό, πετάνε τα μπαλόνια. Όταν άνοιγε το κουτί. Α, που κερδίσαμε. Νομίζω να κάνω την μόνο μου. Λοιπόν, όταν άνοιγε το κουτί και έφυγαν τα μπαλόνια και ο κόσμος έβλεπε το X, ακουγόταν μια σιρήνα. Είχαμε ηχεία κτλ. Ακουγόταν μια σιρήνα
και ανεβαίνουν παιδιά, θυμηθείτε και εγώ, που κρατούσαν ένα πανί τεράστιο που έλεγε Emerging Paths. Το θέμα λοιπόν το δεξιά του 2014 είναι Emerging Paths, αναδυόμενα μονοπάτια. Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Ναι, κάποιος θα το ταινίσει. Έτσι έμαθα. Και επίσης να πω στον κόσμο... Ναι, γιατί έχουμε και βιντεάκι δίπλα. Ναι, ότι βγήκε σε βίντεο η ομιλία της Στέλλας Κάσταγλη από το TEDx Award Woman με Woman, με τίτλο... Ποιο από όλα. Woman. Εντάξει. Θα πω... Ελπίζω να είναι σωστό. Woman. Με θέμα τι θα δίνω όταν μεγαλώσω. Τι θα δίνω. Να δείτε την ομιλία, μην το πείτε παιδιά. Καλά. Τι μόνο αυτό θα μας πει, κάτι παραπάνω. Όχι, θέλω να αναμονή κοινού. Δημιουργεί αναμονή κοινού. Αναμονή. Και θα δει να το μεγαλώσω. Όχι, όχι, αναμονή. Τι νοεί. Λοιπόν, άντε, να φωνάξουμε και τη Στέλλα. Στέλλα! Ναι, κλασικά. Εντάξει, να μεγαλώ για να μην ήσυχο. Θα σα πει μια φούρνα, έτσι να ψήσει. Τι κάνετε? Καλά. Γεια σα. Γεια σου, Στέλλα. Εγώ αγχώνομαι. Εγώ εξεταστική σε. Ξεκινά εσύ 20. Ναι, 20, σήμερα. Εγώ 27. Αλλά θα 28, 29. Καλή επιτυχία. Καλή. Αλλά είμαι λίγο πιο τυχερή, δεν ξέρω. Τυχερή. Ναι, ξεκινάμε 15 Μάρτιο. Καλό καλοκαίρι. Πολυτεχνία. Ναι. Εντάξει, κάνα διακοπές στο Νέμβρη. Δεν θα κάνουμε φέτος το καλοκαίρι, είναι το μόνο σίγουρο. Τους κάνανε μαζεμένες με τις προηγούμενες καλοκαίρι. Εντάξει. Εγώ ήθελα να σας πω σήμερα, δεν ξέρω αν διαβάσατε στο Passenger Ιανουαρίου. Θα πρέπει. Θα το κάνω το κακό. Μπορείτε ακόμα να το διαβάσετε. Εννοείται, γιατί έχει πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Γιατί εξαντληθήκε η επανκυκλοφορία. Όλο το μήνα και τον επόμενο. Λοιπόν, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο κομμάτι για τις startups, για τη Bio Muse, η οποία είναι μια εφαρμογή που έχουν φτιάξει τρία παιδιά, ο Ανδρέας, ο Γιάννης και η Δάφνη, και είναι στην ουσία μια πλατφόρμα που συνδέει μουσεία και διάφορους άλλους εκθεσιακούς χώρους με τους επισκέπτες. Μπορούν οι επισκέπτες να γράφουν σχόλια, βαθμολογίες, να μαθαίνουν πληροφορίες για το μουσείο, για τα εκθέματα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Θα είναι διαθέσιμη από Φεβρουάριο. Και επίσης, πέρα από τη συνέντευξη, μπορείτε να δείτε και ένα βιντεάκι. Υπάρχει κάπου εκεί δίπλα. Ναι, υπάρχει και διδασκοπημένη συνέντευξη. Δίπλα από το Θάνο. Τη συνέντευξη, να την ακούσετε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σαν κίνηση. Αν άκουσα ότι μάθα ότι το Σεπτέμβρη κιόλας έχει αυξηθεί ο τουρισμός γενικά στην Ελλάδα, αλλά και το τζίρος από τα μουσεία γύρω στο 13%. Δηλαδή, η επισκεψιμότητα στα ελληνικά μουσεία υπάρχει ακόμα, δεν είναι ότι έχουν πεθάνει ή που αρχίζουν και χάνουν την αξία τους. Οπότε το να τα χρησιμοποιήσουν και με τεχνολογία το κάνει καλύτερο. Και εμείς ως φοιτητές. Ο σάτυρος ενοχλεί από εκεί. Η σάτυρη ενοχλεί εκεί πέρα πίσω. Καλά, η σάτυρη είναι γνωστή σάτυρη. Και να τονίσουμε ότι εμείς ως φοιτητές έχουμε και κάποιες εκπτώσεις στην είσοδο. Δεν πειράζει. Είναι καλό να το αξιοποιήσουμε και να. Να πάμε, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Και υπάρχουν και, όπως είχαμε πει και για το Γενάρη, το έχουμε στον Αλλάξ, ότι υπάρχουν μέρη που μπορείτε να έχετε δωρεάν. Όχι είσοδο, να έχει δωρεάν ξενάγηση. Πληρώνει την είσοδο ανάλογα με το πόσο τέτοιο και έχει δωρεάν ξενάγηση σε κάποια μουσεία στην πόλη. Δεν διαβάζει όλο το πράγμα. Ναι. Ποτάρες εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλλα. Γεια σα, παιδιά. Φαίνια time. Time, φαίνια. Φαίνια το μπάζο. Α, το μπάζο. Το μπάζο, πού είναι, γεια σα. Το μπάζο. Εδώ. Πάτα. Και να είναι και η γυάλα μας έτοιμη. Και η γυάλα μας έτοιμη. Το σημείο μετά είναι το φάμε. Of course. Τι ωραίο! Πήρες κι άλλο από αυτά που μου έλεγε. Μιλάνε και σκουλάρι. Φαντάζεσαι. Σκουλάρι για τα πέφτει. Μιλάνε και σκουλάρι για στα δάχτυλα. Οκ. Ναι, αυτό το έχουν το γλυκάκι. Θέλεις γλυκιά μου τρίτη. Πάμε! Ναι, μου κάνει. Πρώτη ερώτηση. Τι είπε, έφερε κάτι. Μυρίζει ο γου. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Για το σημείο εδώ που η Ζάκη δεν έχει απαντήσει. Λοιπόν, ποια καμπυλόγνωμη ξένη τραγουδίστρια έκανε σεξ φωτογράφηση ένα χρόνο μετά τη γέννηση του παιδιού της. Και έχουμε απαντήσεις. Τζένιφερ Λόπες, Σακίρα, Μπίγιονσε ή Ριάννα. Όχι, Μπίγιονσε. Λάθος. Τζένιφερ Λόπες. Λάθος. Ξαναδιαβάσει την ερώτηση. Η Σακίρα και η Ριάννα έχει μείνει.
Τη Σακύρα. Σωστό. Ναι, που είναι ένα παιδί. Έχει περάσει ένα χρόνο από το παιδί. Γι' αυτό δεν είναι. Δεν την ήξερα καν ότι η Σακύρα έχει κάνει παιδί. Αλλά η Σακύρα δεν την είπαμε πιο μιλό. Το κουμπί. Η αλήθεια που έλαβε πριν να την πει. Η Σοφία αναφέραμε τι πλέον καμπυλόγραμμε. Για την κουβέρνηση. Για την κουβέρνηση. Γιατί είπαμε τον πικέ την κουβέρνηση. Έχει περάσει ένα χρόνο από το παιδί. Ναι. Έχει περάσει ένα χρόνο. Άμα δείτε τι φωτογραφίε του που τα βγάζουν και δημόσια στο Facebook, καταλάβετε την ώρα που κάνουν το παιδί. Τα παιδιά. Τι σημαίνει τα παιδιά. Ναι, βράδυ είναι καυτό αυτό. Next question. Λοιπόν, ο Φώτης και η Μαρία έκαναν πάλι καθιερωμένη του πλάκα. Ποιον εξέπληξαν αυτή τη φορά. Α. Ελένη Μελεγάκη. Β. Σάσα Σταμάτη. Γάμα, Face Κορδά, Δέλτα, Ελισάβετ Σπανού. Τι Σπανού. Λάθος. Face Κορδά. Σωστό. Ελα, αυτό είχαν κάνει πιο παλιά. Είναι πιο λογικό, γιατί πλέον υπάρχει θέμα με την κοπέλα. Είναι έγκυος, υπάρχει θέμα. Τι ξανά. Ότι είναι έγκυος. Α, ναι. Ναι, πήρα τηλέφωνο λοιπόν τη Σκορδά και ήταν και η Σταμάτη μαζί, ήταν και ο Λιάνιας μαζί, ήταν και το παιδί μαζί. Και ήταν δύο. Ήταν όλα μαζί. Το ένα το κουβάλι. Λοιπόν, και της έλεγε λοιπόν η Μαρία, της Σταμάτη συνέχεια, ότι δάγκωσε το παιδί της Φέης και της έλεγε για ποιο λόγο σε έχει μαζί, για ποιο λόγο σε έχει μαζί, της δαγκάνεις το παιδί, της δαγκάνεις, της δαγκάνεις το παιδί. Αυτά, για να λοιπόν, τι δεν θα το έλεγε. Άσε να το πατήσω, που έχεις δει να το πατήσεις εμένα. Το πάτησε, απλά λέει να σου απαντήσεις. Δεν με γίνεις. Δεν θα πεις μπίω, σε πρώτη. Πες. Τι σου λέει, πες. Δεν θα πεις κοντρώνω κάτι που λέει. Λοιπόν, ποια λαϊκή τραγουδίστρια είναι έγκυος, πάλι για έγκυος. Η Ντέμι. Και λαϊκή έγκυος, και μάλιστα πρόκειται να ανέβει όχι τα σκαλιά της εκκλησίας, αλλά τα σκαλιά του Δημαρχείου. Α η Θέληξη, Β η Στέλλα Καλή, Γ η Πάολα, Δ η Χρήσπα. Η Χρήσπα. Λάθος. Η Θέληξη. Σωστό. Κέρδισε. Έχουμε και άλλη ερώτηση. 50-25, να έχουμε άλλη μία. Α, ωραία. Η Σοφία υποταλλοποίησε. Κλάση. Γιατί η Σοφάκη μου, τι χάνει. Είπες την Beyoncé. Α, εντάξει, και επειδή η Beyoncé είναι... Καμπυλόγραμμα, πολλέ καμπύλε φτάνει. Ναι, το πει πρώτη. Δεν θέλω να το πει λάθο. Πάτα το. Συνεχίζουμε λοιπόν με την τελευταία ερωτηστούλα. Ποια πασίγνωστη παρουσιάστρια. Πασίγνωστη. Ανεξαρτητικό. Λοιπόν, ποια πασίγνωστη παρουσιάστρια έκανε στον αέρα τη εκπομπή παρατήρηση σε μέλο του πάνελ, διότι ασχολείται με το κινητό τη τηλέφωνο. Α η Φέη Σκορδά, Β η Τζέννη Παλατσινού, Γ η Πάπη Τσαπανίδου, Δ η Ελένη Μενεγάκη. Μπορείς να ξανακάνεις την ερώτηση. Μην παρακολουθούσε. Κάποια έκανε παρατήρηση σε κάποιον άλλον. Εμείς ψάχνουμε αυτόν τον άλλον. Πρέπει να απαντήσεις. Δεν θα ανοιχτώ τέτοια ανέδεια. Στο πάνελ. Μα στο πάνελ. Ναι. Δεν της είπαν ότι εμείς παρουσιάζουμε. Δεν ξέρω τι την έβαλε με ρόστα με εγώ. Τι είναι. Είμαι λιγάκι. Σωστά. Ωραία. Ωραία. 25-25 και 0 για τη σκοπή. Ωραία. Τη γυάλα παρακαλώ. Γυάλα. Φέρετε μου τη γυάλα. Ένα χρυσό ψαρό μέσα στη γυάλα. Αχα, καλά. Μαλάλα. Διάλεξε. Διάλεξε ένα ποτ πουρί και εσύ μπορείς. Διάλεξε κατάκι. Αντε πάλι. Πάλι να μαζεύω. Πάλι να μαζεύω. Κάτι γίνει κατά κόρη. Σταμάτα μωρέ, δεν μαζεύεις τίποτα την άλλη φορά. Σταμάτα. Έχει τρίχες επάνω. Σε τι πάνω έχει τρίχει τη γυάλα σου. Δεν ξέρω. Πού ήταν. Τι έχεις τέλος πάντων για κοπέλα, μάνα! Μπορεί να έχεις Μαρίνα την άλλη φορά. Τι
τι από τα δύο είναι, πάμε από εδώ. Έλα, πες το τραγούδι. Μουρμούρα λίγο. Δεν έχουμε και χρόνο. Ναι, εγώ το βρήκα. Αλλά δεν μιλάω. Να βοηθήσω. Πες τότε. Όχι. Πάμε πάλι. Από ποιο αρχίζεις. Πάολα. Δεν ξέρω τι είναι. Παντελίδης είναι σίγουρα. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, πώς λέει. Α, δεν ξέρω, πείτε τον τίτλο. Τάνη που είχε τον κοντρό. Πάμε στοίχημα! Έλα, θα μας έχουμε φτάει! Έλα, το σημαίνω! Ντροπή, έλα, ρε Στέλλα, ρε Στέλλα. Εμένα γιατί μου μιλάτε. Σε αυτό το στοίχημα σημείο, αφού εγώ μουρμουράω τόση ώρα μόνη μου, θα δώσω την νίκη στο Θάνο. Εγώ τον βοήθησα, εγώ κατάλαβα στο ίδιο τραγούδι θα είναι. Σταματήστε! Και είπα τα λόγια. Εγώ είπα τα λόγια πρώτα και μετά είπα στο τίτλο. Τι έχει πάει στο Θάνο, σε όλη του παιδιά. Στο Θάνο, εγώ μπορμπουράω τόση ώρα. Τι είναι νίκη! Φωνάζετε γαμό. Ντροπή, μην βρίζετε. Θάνο νίκησε, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τουλάχιστον είναι. Αδικία σου μια ματάβλη. Γιατί δεν κατάλαβα. Του δίνω τι πληροφορίε και μετά ένα τίτλο. Δεν αμφιβάλλω. Γεια σας! Σου πειράτε που το άκουμα! Πράγματι, θα λέμε μια εβδομάδα. Δεν θα κάνουμε κι άλλη γυάλα. Λοιπόν, να μην πούμε γυάλα. Όχι, άλλο μετά. Να μ' αρέσει το τραγούδι. Και ήρθε ήταν και πολύ κουτιμένο. Τα ζώδια δίπλα. Γεια σας, παιδιά. Μέχρι μια εβδομάδα. Γεια σας. Με λίγο ένταση, όλο. Γεια σας.